Κύριε Καφετζόπουλε. Και από εσάς το συμπέρασμα. Κύριε Πρεδεντέρη, εγώ νομίζω και φοβάμαι ότι αυτοί που μας ακούν αισθάνονται ότι δεν έγιναν σοφότεροι και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν διακρίνουν κάποια λύση από αυτό το τραπέζι. Η ανάλυση του κυρίου Χαλβατζή θα μπορούσε να είναι σωστή με την προϋπόθεση ότι είχαμε κάποτε καπιταλισμό στην Ελλάδα και εξακολουθούμε να έχουμε. Προφανώς δεν είχαμε. Είχαμε ένα διαστρεβλωμένο πράγμα το οποίο βασικός εργοδότης και βασικός τιμωρός ή αν θέλετε αυτός που αντάμιδε τους ανθρώπους στη βάση διαφορών ειδών συναλλαγών και ποιοτήτων συναλλαγών ήταν το κράτος. Έχουμε μια πολύ ιδιόμορφη περίπτωση χώρας και πολύ συχνά ακούω ανθρώπους να μου λένε δεν είναι να υπάρχει σωτηρία για αυτή τη χώρα, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια, το ακούω συνέχεια, το λέω και εγώ. Να μην το λέτε. Ναι. Να μην το λέτε, μπορεί να σωθεί η χώρα. Αυτό που ήθελα να πω πάντως είναι η χώρα του πρακτού λαϊκισμού. Επειδή είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, είναι φυσικό να μην ακούει κανείς πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Παραδείγματος χάρη το κόμμα το οποίο προηγείται τώρα στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του κ. Δένδια και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν γεννήθηκε το 2009 και το 2010, έτσι. Θυμάμαι πολύ καλά, υπήρξατε υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση, ότι και διορισμούς κάνατε και τα δημόσια έξοδα αυξήσατε με ηλιγκιώδη τρόπο, ότι ουδέποτε αναδιαρθρώσατε το κράτος, ενώ το είχατε μάλιστα συνθηματοποιήσει με ένα πολύ εύηχο τρόπο, είχατε πει επανεκκίνηση του κράτους, ωραίο ήταν. Επανίδρυση. Αυτό. Επανίδρυση. Είχαμε πει κάτι πιο εύστοχο ακόμα. Επανίδρυση, ακουγόταν πάρα πολύ. Και δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Σύμφωνοι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την διετία, τριετία που ό,τι πρόλαβε να κάνει, δεν το έκανε. Αισθάνομαι δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια συνέχεια. Ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται πραγματικά ένα γερό ταρακούνημα και αν θέλετε η δημοκρατία μας είναι αυτή η οποία χρειάζεται ένα γερό ταρακούνημα με την εισαγωγή διαφόρων πραγμάτων. Και να παραδεχτούν επίσης και τα μέσα ενημέρωσης ότι έχουν λειτουργήσει ως δούρη ήπιοι αυτού του κρατικού δίθεν καπιταλιστικού συστήματος. Έχουν γραφτεί άρθρα και σε σοβαρές εφημερίδες στις οποίες κατηγορούνται κανάλια, όπως αυτό που μας φιλοξενεί σήμερα, για το ότι πιέζαν, λειτουργούσαν σαν δούρη ήπιοι για να δίνονται δημόσια έργα, για να κινείται το δημόσιο χρήμα. Δεν είναι μυστικά αυτά. Έτσι. Είναι πράγματα που η ελληνική κοινωνία τα συζητάει πάρα πολύ σοβαρά και έχει και την πεποίθηση. Ναι, μπορείτε, ακόμα και οι μπαρούφες στην Ελλάδα σοβαρά συζητούνται. Προσέξτε. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή είναι σοβαρά δεν είναι μπαρούφες. Στο συγκεκριμένο υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν. Σε άρα κάποιο λοιπόν κόσμο, ναι, σε κάποιο χρειάζεται εδώ ολοκληρωτικά η δημοκρατία μας να μπολιαστεί με νέες πρακτικές και νέες ιδέες. Ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός όταν ο κύριος Παπανδρέου μέσα σε μια στιγμή. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, τρέλας, για μένα ενδιαφέρουσας τρέλας. Ήρθε και είπε θα κάνουμε δημοψήφισμα. Ο λυσόδης τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος. Όταν δηλαδή ένας πρωθυπουργός, αφήστε τώρα αν ήταν η κατάλληλη στιγμή ή δεν ήταν. Ήταν λέει, από απονοημένο διάβημα θα απευθυνθώ στο λαό για να ζητήσω τη γνώμη του. Και όλοι λένε τι είναι αυτά, δημοψήφισμα, να ψηφίσουν, γιατί να ψηφίσουν. Αυτό. Όχι, είσαστε άδικος. Είπαμε να ψηφίσουμε. Ναι. Αλλά, αλλά σε εκλογές, όχι σε δημοψήφισμα. Δεν φιλοδοξώ να είμαι δίκαιος με το πολιτικό σύστημα. Φιλοδοξώ απλώς καλά, να πω μπορεί να είστε με τον εαυτό σας δίκαιος όμως. Δεν χρειάζεται να το σύστημα. Αλλά να είστε δίκαιος με κάποιον. Όχι άδικος με όλους. Απλώς αυτή είναι η φιλοδοξία μου να πω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αντιπροσωπεύεται όλες οι πτέρυγες αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος, ακόμα και η πρόσφατα εισαχθή σε αυτό. Και αναφέρομαι σε ένα κομμάτι εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που εκφράζεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπροσωπεύεται και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται τον λαό μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό της δημοκρατίας και σχηματισμού σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτείτε την ανάγκη και δημοψηφισμάτων, την ανάγκη και του αλλαγής ριζικής του εκλογικού συστήματος. Και στο κάτω-κάτω, μια και βρισκόμαστε σε μια απελπιστική στιγμή από άποψη ποιότητας δημοκρατίας, ποιότητας πολιτισμού, έμπνευσης, αισιοδοξίας για το μέλλον, όλα αυτά είναι στο βαθύτερο του, στο χειρότερο του σημείο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί. Είναι ίσως η ευκαιρία να σκεφτούμε λιγάκι παρακάτω, να σκεφτούμε πιο τολμηρά πράγματα, να δοκιμάσουμε να εισάγουμε στο πολιτικό σύστημα ένα μέρος από κληρωτούς πολίτες,
που δεν έχουν καμία απολύτως άλλη δέσμευση εκτός από τη συνείδησή τους. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί θα είναι άγιοι, αλλά ας δοκιμάσουμε πράγματα, άλλα πράγματα. Γιατί σας ορκίζομαι, και εδώ δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά οφείλω να το πω, δεν έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε έμπνευση για το μέλλον και δεν έχουμε και πολλές ελπίδες πλέον.